Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Φαρσαλίνε, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και το ξέρω ότι δεν το λέτε μόνο εδώ, το λέτε παντού. Έτσι είναι. Έχω περάσει σχεδόν 5 χρόνια στην πόλη, τα οποία τα θυμάμαι. Και αυτό σας περιμένουμε πολύ γρήγορα με τη Σοφία. Λοιπόν. Μακάρι. Κύριε Φαρσαλίνε, τότε που είχαμε επικοινωνήσει και πάλι στην πρώτη φάση, ήμασταν πραγματικά στα πολύ πολύ δύσκολα μας. Σήμερα η Καστοριά είναι η πρώτη πράσινη περιοχή μετά το δεύτερο κύμα, πρώτη πράσινη περιοχή στη Μακεδονία. Πολύ ευχάριστο και μακάρι να κρατήσει. Και μακάρι να κρατήσει, πραγματικά. Όλος ο κόσμος σήμερα συζητά όμως για τα εμβόλια. Τα εμβόλια που χθες τα είδαμε να τα κάνουν τα δημόσια πρόσωπα, πρωθυπουργοί, πρόεδροι, στρατιωτικοί κτλ. Πώς το είδατε όλο αυτό επικοινωνιακά? Ήταν σίγουρα επικοινωνιακό πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρόωρη η συζήτηση για τα εμβόλια. Εμβόλια δεν έχουμε και δεν θα έχουμε για αρκετούς μήνες ακόμα, και εννοώ δεν θα έχουμε για να εμβολιαστεί ο γενικός πληθυσμός, ώστε να αποκτήσει έτσι ανοσία σημαντική σε σημαντικό ποσοστό και να έχουμε πραγματική ελάττωση του κινδύνου να εμφανίζουμε νέα περιστατικά και να έχουμε νέους νοσούντες. Αυτό που λέτε είναι ότι η Ρωσία, η οποία έχει ξεκινήσει τον εμβολιασμό εδώ και 20 μέρες, πάνω από 20 μέρες, από 5 Δεκεμβρίου, έχει αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα ημερουσίως σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, σήμερα που μιλάμε, και έχει και τους περισσότερους θανάτους ημερουσίως από όλη την περίοδο της πανδημίας. Και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει εδώ και 25 μέρες με εμβόλιο το οποίο παράγει η ίδια η Ρωσία, όπως καταλαβαίνετε δηλαδή έχει ποσότητες όλες διαθέσιμες για εκείνη, και παρόλα αυτά δεν έχει αλλάξει κάτι. Μάλλον είναι χειρότερη τώρα η κατάσταση από ό,τι ήταν πριν, όχι λόγω του εμβολίου βέβαια, αλλά λόγω του ότι η πανδημία προχωράει. Λοιπόν, τα πάρουμε από εκεί τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό που είδε χθες τελείωσε ουσιαστικά ίσως και το πρόβλημα. Για να δούμε τώρα. Γιατί οι γιατροί μας έλεγαν εδώ της Καστοριάς νωρίτερα και από τα εμβολιστικά κέντρα και από το Άργο Σωριστικό. Μας έλεγαν ότι προς στιγμή δεν έχουν καμία ενημέρωση πότε θα έρθουν αρχικά για τους υγειονομικούς. Φαίνεται πάντως ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα έρθουν τα εμβόλια για να εμβολιαστούν γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Και μετά τις 20 Ιανουαρίου θα δούμε με βάση τις συνταγογραφήσεις, με βάση την ηλικία κτλ. Πώς και με ποια σειρά θα μπούμε σε κάποια σειρά κι εμείς εδώ. Δεν είναι μάλλον μια απλή υπόθεση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όχι, δεν είναι απλή και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Το γνωρίζουμε αυτό. Σωστά έχει γίνει ο σχεδιασμός με διαστρωμάτωση κινδύνου, δηλαδή υγειονομικοί και στη συνέχεια άτομα που είναι υψηλού κινδύνου να κάνουν σοβαρή νόσο. Αυτό είναι σωστό, αλλά δείχνει ότι έχουμε πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας. Σας λέω ότι δεν βλέπω πριν το καλοκαίρι να μπαίνουμε σε διαδικασία μαζικού εμβολιασμού για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα έχουν εμβολιαστεί βέβαια υπό ομάδες μέχρι τότε, αλλά είναι πάρα πολύ πρόωρο και το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Δηλαδή μου είπατε πριν ότι η Καστοριά είναι μια πράσινη περιοχή, Σήμερα, έχουμε ένα χειμώνα, έτσι, μπροστά μας. Ακόμα, μόνο ένας μήνας έχει περάσει από το χειμώνα. Και μια άνοιξη θα έλεγα εγώ επίσης. Όπου δεν θα έχουμε σοβαρή κάλυψη από το εμβόλιο. Θα πρέπει να έχουμε σχέδιο για το τι θα κάνουμε. Και ακόμα και για το εμβόλιο θα σας πω ότι η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια μετάλλαξη δρόμος. Αν γίνει μια σοβαρή μετάλλαξη και αποτύχει το εμβόλιο, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Αυτό που έγινε στην Αγγλία είναι μια σοβαρή μετάλλαξη? Όχι, στην Αγγλία έχουν γίνει δύο μεταλλάξεις και γίνει και μια τρίτη στην Ιγυρία, που είναι και η σοβαρότερη. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν δημιουργείται πρόβλημα στην κάλυψη του εμβολίου, αν δηλαδή η ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο δεν καλύπτει αυτή τη μετάλλαξη. Είναι πιθανό να το καλύπτει, αλλά δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Υπάρχει πιθανότητα να δημιουργεί έτσι μια μερική κάλυψη, αλλά η μεταλλάξη δεν έγινε μία και τελείωσε. Δεν μπορεί να προβλέψεις
πώς θα δουλέψει η φύση και η φυσική επιλογή και η εξέλιξη. Οι εταιρείες λένε ότι είναι θέμα μερικών εβδομάδων για να φτιάξουν και για τις μεταλλάξεις, να το προσαρμόσουν δηλαδή το εμβόλιο στην μετάλλαξη που τυχόν θα έρθει. Ναι, ένα πλεονέκτημα αυτών της νέας τεχνολογίας των εμβολίων είναι πράγματι ότι μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα. Και άκουσα και εγώ μια εταιρεία να λέει ότι, μία από τις παραγωγές εταιρείες, ότι σε 6 εβδομάδες θα έχει έτοιμο το νέο εμβόλιο. Θα σας πω κάτι όμως, ότι σήμερα, εδώ και εβδομάδες έχουμε έτοιμο το εμβόλιο, πότε θα εμβολιαστεί ο πληθυσμός? Μετά από 6-7 μήνες. Γιατί το να το ετοιμάσεις είναι το ένα βήμα, η παραγωγή είναι το επόμενο βήμα. Η παραγωγή λοιπόν, μετά την ετοιμασία του εμβολίου, που θα έχεις έτοιμο ένα καινούργιο εμβόλιο, το να το παράξεις, θες πάλι πάρα πολλούς μήνες. Άρα θα πάμε πολλούς μήνες μπροστά. Πάλι 6-7-8 μήνες για να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Γιατί όλο αυτό το διάστημα και πριν καν εγκριθεί το εμβόλιο από τις ευρωπαϊκές αρχές, ήδη η εταιρεία παρήγαγε. Ναι, και δεν να φτιάξει κάτι καινούριο. Αλλά, συγγνώμη, υπάρχει και το άλλο ζήτημα, ότι υπάρχει και το ακραίο ενδεχόμενο, εγώ θα σας πω, αλλά ξέρετε, όταν είσαι υπεύθυνος και έχεις στα χέρια σου μια χώρα, είτε σαν αρχή μια ομάδα επιστημόνων, είτε σαν πολιτική ηγεσία, οφείλεις να έχεις πλάνο και σχέδιο και για ό,τι λάθος μπορεί να συμβεί, που δεν είναι και απίθανο να συμβεί. Δηλαδή, ακόμα και με το να φτιάξει ένα καινούργιο εμβόλιο, δεν εμποδίζει τον ιό, ξέρετε, να μεταλλαχθεί και πάλι. Οι ιοί αυτοί, απλά να ξέρετε, ότι μεταλλάσσονται σχετικά εύκολα. Οι κορονοϊοί, σαν κατηγορία εννοώ ιών. Ο συγκεκριμένος δεν μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα και εύκολα μέχρι στιγμής, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προβλέψουμε, ούτε μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση και να εμποδίσουμε μια μετάλλαξη. Οπότε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα σενάρια, να είμαστε προετοιμασμένοι με ένα πλάνο διαχείρισης που δεν θα μένει μόνο στον εμβολιασμό, που αναμφισβήτητα είναι πολύ σοβαρό εργαλείο εμβολιασμός, πάρα πολύ σοβαρό εργαλείο που θα μας βοηθήσει, αλλά να είμαστε έτοιμοι και να σκεφτούμε όχι τι θα γίνει μετά από κάποιους μήνες που θα έρθουν τα εμβόλια, να το σχεδιάσουμε για τότε, αλλά δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα τώρα τα εμβόλια, να σκεφτούμε τους επόμενους μήνες και τι μας περιμένει, και να σκεφτούμε και το τι δραματικές επιπτώσεις έχουν τα μέτρα καθημερινά όλο αυτό το διάστημα. Φυσικά, έχουν διαλυθεί οικογένειες, έχουν διαλυθεί επιχειρήσεις και θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, έτσι, και στον επιχειρηματικό κλάδο και στην εργασία, τεράστιο πρόβλημα, και έχουμε διαλύσει ακόμα και τα μικρά παιδιά, το οποίο για μένα προσωπικά είναι πρωτοφανές, ότι για πρώτη φορά επικρατεί τέτοια ασέβεια και έχουμε αγνοήσει τόσο πολύ τις ανάγκες των παιδιών. Δεν το έχω φανταστεί ποτέ, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι η υγεία των πιο ηλικιωμένων και κυρίως των πολύ ηλικιωμένων, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί πλήττονται από τον κορονοϊό. Ξέρετε, η σημερινή πανδημία έχει μια τεράστια διαφορά από την πανδημία της Ισπανικής γρίπης. Πέρα από το γεγονός των θανάτων, που εντάξει τότε σε 1,5 δισεκατομμύριο υπολογίζονται, ήταν τότε ο πληθυσμός στη γη και υπολογίζουμε 50 με 100 εκατομμύρια θανάτους, πέρα από αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο κίνδυνος. Στην Ισπανική γρίπη το κομμάτι του πληθυσμού που είχε τη μεγαλύτερη θνητότητα ήταν 20-40 ετών. Με προσδόκιμο ζωής τότε 50-53 έτη, ναι, έτσι. Ναι, ναι. 20 με 40 ετών είχαν τη μεγαλύτερη θνητότητα και θνησιμότητα. Και τα παιδιά είχαν τεράστια θνησιμότητα από την Ισπανική γρίπη. Εδώ έχουμε το ευτύχημα σε εισαγωγικά ότι δεν είναι οριζόντιος ο κίνδυνος, είναι απολύτως μηδέν στα παιδιά, είναι σχεδόν μηδέν σε υγιείς νεότερης ηλικίας άτομα, και μιλάω και κάτω από 50, είναι σχεδόν μηδέν ο κίνδυνος, είναι πολύ χαμηλός, όχι μηδέν, όχι, δεν είναι απόλυτο μηδέν, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλός, και έχουμε σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ηλικίες και μπαίνουν και παράγοντες κινδύνου, με ακραίο παράδειγμα βέβαια όταν έχει και ηλικία και άλλες συνοσηρότητες και συγχρονισμό, όπως είναι για παράδειγμα τα γυροκομεία. Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα που πραγματικά είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε επιτέλους μέτρα δημόσιας υγείας, πραγματικά, να διαχειριστούμε το πρόβλημα στην κοινότητα, διότι το πρόβλημα τελικά δεν είναι ότι είναι ένας πολυφωνικός ιός, αλλά είναι ότι είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται ταχύτατα και δημιουργεί πολύ γρήγορα τεράστιο πρόβλημα με πολύ αυξημένη πίεση και πολύ μεγάλο απόλυτο αριθμό ασθενών
κάτι το οποίο δεν κάνει την κατάσταση διαχειρίσιμη μέσα στα νοσοκομεία. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη μόνο σε επίπεδο κοινότητας. Όποιες χώρες το διαχειρίστηκαν, Νότια Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, ακόμα και Σιγκαπούρη που είχε πολλά κρούσματα, δεν το διαχειρίστηκαν μέσα στα νοσοκομεία, διότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το διαχειρίστηκαν στην κοινότητα και θα πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό, γιατί δεν υπάρχει καν σήμερα στην πραγματικότητα, σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο θα μπει στη διαχείριση της πανδημίας. Με πάρα πολλές στοχεύσεις, εμείς έχουμε κάνει μια δημοσίευση με 24 συγγραφείς, οι περισσότεροι ήταν ξένοι, και μιλάμε από John Hopkins Πανεπιστήμια, από King's College του Λονδίνου, από Georgia Tech, μεγάλα τέλος πάντων κέντρα πανεπιστημιακά του εξωτερικού, και τα έχουμε παρουσιάσει αυτά, το lockdown, και ξέρετε δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το lockdown παρουσιάζεται εδώ ως μια μεγαλοφυής ιδέα, ξεχνώντας ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Και αυτά που έχουμε κάνει δεν τα έχουμε κάνει και σωστά, παράδειγμα επιδημιολογική επιτήρηση. Και καταλήγουμε στο lockdown. Έχουν γίνει τα rapid test με τις σκηνές που στείνονται και στην Καστοριά, αλλά μου μοιάζει λίγο πολύ μπακαλίστικο αυτό. Αυτό είναι τυφλό και παντελώς άχρηστο μέτρο. Αυτό με την έννοια του πάει όποιος θέλει, είτε ακριβώς για πλάκα, είτε για να περάσει την ώρα του, είτε γιατί έτσι θέλει, είτε από περιέργεια. Δεν μπορεί να προσφέρει στατιστικά στοιχεία αξιόπιστη. Τίποτα απολύτως. Εγώ το έχω χαρακτηρίσει ότι είναι μια καλή κίνηση από πλευράς κοινωνικής προσφοράς. Συνήθως οι τοπικοί φορείς είναι που οργανώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Στην πραγματικότητα όμως, είτε σε επίπεδο διαχείρισης και επιδημιολογικού, είτε σε επίπεδο επιδημιολογικής επιτήρησης, προσφέρουν το απόλυτο μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Κυριολεκτικά σας το λέω, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Βρίσκει στοιχεία και τυφλά κάποιους που μπορεί να βγουν θετικοί, δεν σου δίνει καμία εικόνα ούτε για το υλικό φορτίο στην περιοχή, ούτε για τη διαχείριση πανδημίας έχεις να σου προσφέρει κάτι, διότι είναι ακριβώς όπως το είπατε. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το κίνητο του καθενός που πηγαίνει εκεί. Και μπορεί να είναι κάθε μέρα και διαφορετικά, ξέρετε. Οπότε δημιουργούν και σύγχυση παρά δημιουργούν κάποιο έτσι, δίνουν κάποια εικόνα που μπορεί να αξιολογηθεί. Mm-hmm. Τώρα, πολλοίς λόγος και από τα ερωτήματα που βλέπω εδώ οι περισσότεροι ρωτάνε το αν το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Είναι το περίφημο δίλημα αυτών των ημερών, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Και αυτό ζητάνε από εσάς. Το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Είναι η πιο απλή ερώτηση που μπορεί να δω αυτή τη στιγμή. Αλλά και η πιο συχνή. Κοιτάξτε, το εμβόλιο είναι προαιρετικό. Και πολύ καλός είναι προαιρετικό για πάρα πολλούς λόγους. Είναι προαιρετικό όμως, κύριε Φασαρνέ, διότι αν μας πούν ότι χωρίς το πιστοποιητικό που θα παίρνεις μετά, δεν μπορείς να ταξιδέψεις, δεν μπορείς να μπεις σε αεροπλάνο, δεν μπορείς να πας στο θέατρο, δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα βιοηθικής και ακόμα και νομικής κατοχύρωσης τέτοιων ενεργειών. Ξέρετε, πιστοποιητικά αντισωμάτων υπήρχε ιδέα να εφαρμοστούν και στο πρώτο κύμα και εγκαταλείφθηκε πριν καν ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα βιοηθικής, όχι μόνο στην άμεση αλλά και στην έμεση υποχρεωτικότητα. Εγώ θα περιμένω με ενδιαφέρον να δω αν όλα αυτά τα οποία δήθεν ανακοινώνονται θα μπορέσουν να εφαρμοστούν ποτέ, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και από νομικής πλευράς και από βιοηθικής βέβαια πλευράς αν όλα αυτά έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και αν είναι αποδεκτά. Όμως το εμβόλιο είναι προαιρετικό. Είναι ακόμα και στους επαγγελματίες υγείας, όπως γνωρίζετε, προαιρετικό. Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να είναι. Και η δήλωση συγκατάθεσης, έγγραφη συνένεσης, η οποία υπάρχει, για η οποία ανησυχεί πολλούς, είναι πάρα πολύ σωστό ότι υπάρχει. Η δήλωση αλλά γιατί δεν υπάρχει για άλλα εμβόλια όμως, κύριε Φασαλνερ? Να σας εξηγήσω. Κάνουμε τις γρήπες, ας πούμε. Να σας εξηγήσω. Να σας εξηγήσω. Διότι για τα άλλα εμβόλια έχουμε τόσο μακροχρόνια δεδομένα και αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που δεν απαιτείται να υπάρχει έγγραφη συνένεση, διότι γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ας πούμε για τα παιδικά εμβόλια, τα οποία είναι και υποχρεωτικά στα σχολεία. Το εμβόλιο της ηλαράς, της ερυθράς και της παροτίτιδας παράδειγμα, το MMR, έχει εγκριθεί από το 1978. Υπάρχει καμιά συζήτηση σήμερα να κάνουμε για την ασφάλεια?
Καταλαβαίνετε λοιπόν. Για καμία εκτός, λόγο, αν εξαιρέσουμε μάλλον κάποιους γονείς που συνειδητά δεν θέλουν για κάποιους λόγους να κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους γενικώς. Αφήστε το αντιεμβολιστικό κίνημα, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καμία επαφή με την επιστημονική πραγματικότητα, ότι κάποιοι συνεχίζουν και εφευρίσκουν διάφορα για να έτσι και συμμετέχουν σε ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα, είναι ένα δικό του θέμα, κατακριτέο κατά την άποψή μου, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ διαφορετικά όλα αυτά τα εμβόλια για τα οποία ακούμε υποχρεωτικότητα, ούτε τις γρήπες ξέρετε είναι υποχρεωτικό, το αναφέρατε αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, είναι όμως ένα εμβόλιο που το χρησιμοποιούμε πάρα πάρα πολλά χρόνια. Εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε να κάνουμε και με νέας τεχνολογίας, τουλάχιστον τα πρώτα, γιατί θα έχουν και παλαιότερες τεχνολογίες, και με συντόμευση του χρόνου παρακολούθησης στη φάση 3, και γι' αυτό στην Αμερική έλαβαν άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης, όχι κανονική έγκριση, και στην Ευρώπη έλαβαν έγκριση υπό όρους, όχι κανονική έγκριση, δηλαδή conditional approval. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το χαρτί να υπογράψεις. Ναι, γιατί ο όρος, γιατί δίνει ένας οργανισμός conditional approval, δηλαδή έγκριση υπό όρους, είναι όταν για λόγους ανάγκης δημόσιας υγείας και κρίσης χρειάζεται να κυκλοφορήσει ένα είτε είναι φάρμακο είτε εμβόλιο πριν ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων. Έτσι, αυτός είναι ο ορισμός. Αυτό λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη μου, κάνει υποχρεωτική την μη υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Μάλιστα. Καταλάβατε, είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι προαιρετικό. Η συνένεση επίσης, να ξέρετε, ότι έχει ισχύ μόνο εφόσον έχει ενημερωθεί πλήρως ο καθένας και για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε. Δεν ενημερώνεται για τα πάντα γιατί δεν ξέρουμε τα πάντα, αλλά ενημερώνεται για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε. Συμπεριλαμβάνει όμως, και αυτό θα είναι και απάντηση έμεση στους ακροατές σας, και τον κίνδυνο που διατρέχει ο καθένας μας από τον ιό και που είναι διαφορετικός. Άρα λοιπόν, η απάντηση στο το κάνω δεν το κάνω δεν είναι το κάνεις ή δεν το κάνεις. Είναι ότι ο καθένας ατομικά σταθμίζει τον κίνδυνο που έχει για τον ιό και ο οποίος είναι διαφορετικός ανάλογα με το προφίλ του καθενός. Είναι άλλος έναν 17χρονο, είναι άλλος έναν 75χρονο με 3 νοσήματα. Έτσι. Σταθμίζεις λοιπόν τον κίνδυνο από τον ιό πρώτα και μετά τι ξέρουμε για τα εμβόλια, από τα εμβόλια αυτούς τους 2 μήνες που έχουν παρακολουθηθεί έχουν φανεί ότι είναι ασφαλέστατα. Δηλαδή προκαλούν τις κλασικές παρενέργειες των εμβολίων. Μια γρυπόδη συνδρομή, ένας πυρετός, ένας πονοκέφαλος, ένα πόνο στους μυς και στα κόκαλα, το οποίο όμως είναι αρκετά έντονο σε αυτά τα εμβόλια, αλλά είναι διάρκειας μιας-δυο ημερών και φεύγει και δεν προκαλεί τίποτα μακροχρόνιο. Είναι κλασική παρενέργεια εμβολίου. Αυτά ξέρουμε για τους 2 μήνες που έχουν παρακολουθηθεί. Τα υπόλοιπα είναι θεωρητική κίνδυνη που μπορεί να συμβούν. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε και ότι με χναθεί στον πληθυσμό τον ελληνικό θα έχουμε τεράστιο όγκο δεδομένων, διότι γίνεται εμβολιασμός σε πάρα πολλές χώρες, άρα θα μάθουμε περισσότερα. Από εκεί πέρα έχουν προκύψει κάποια ζητήματα αλλεργίας, τα οποία όμως αφορούν... Ναι, και γι' αυτό υπάρχουν ερωτήματα για ποιες αλλεργίες. Ναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, διότι αφορούν σπάνιες περιπτώσεις ακραίων αλλεργιών που έχουν σαν ιστορικό κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, όχι αλλεργία ότι εμφάνισε ένα εξάνθημα. Ή ότι έρχεται η άνοιξη και η γύρη με φέρνει φτάνισμα. Δεν αναφέρονται, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τουλάχιστον προς το παρόν σε άτομα τα οποία έχουν ένα ιστορικό πάρα πολύ σοβαρής αλλεργίας που χρειάζεται να κάνουν ακόμα και την ένεση επινεφρίνης, αδρεναλίνης που υπάρχει και την κάνουμε στο πόδι. Είναι άτομα όπως θα έχετε ακούσει ίσως ότι κάποιος τον τσιμπάει μια σφίκα, μια μέλισσα και είναι τόσο αλλεργικός που καταλήγει σε σοκ, με αναφυλεκτικό σοκ στο νοσοκομείο. Για τέτοιες περιπτώσεις αλλεργίας μιλάμε και όχι για τοπικές αντιδράσεις ή κάποιες αλλεργίες ή πίεση μορφής η οποία εμφανίζονται σε κάποιους, ξέρετε, είτε σε αποτρόφιμο είτε από φάρμακο. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται εμβολιασμός. Οι ποιότερες αλλεργίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αντένδειξη των εμβολιαστών. Μάλιστα. Αλλά το σημαντικό για όλους είναι ότι είναι ατομική απόφαση που βασίζεται στο ατομικό του προφίλ. Όχι πάντα, πολλές φορές μια οικογένεια πρέπει να πάρει απόφαση και για τον παππού ή τη γιαγιά. Πρέπει να πάρει απόφαση και για τα παιδιά. Είναι διαφορετικό το κριτήριο. Δεν είναι να δούμε τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Και θέλει προσοχή ειδικά στο να μην έχουμε
έτσι ακραία δικαιολόγητη ανησυχία για το εμβόλιο και στερήσουμε το εμβόλιο από άτομα που το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Άρα όταν πάρα πολύ προσεκτικά. Όταν σας ρωτάνε σας τους γιατρούς, εσείς γιατρέ θα το κάνετε, είναι μια σωστή απάντηση να λέτε ναι ή όχι, ή πιστεύετε ότι πρέπει να το λέτε ή δίνει μια κατεύθυνση ή είναι άστοχη μια απάντηση για την περίπτωση του καθενός? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, είναι ατομικό ζήτημα που πρέπει και βέβαια να είναι προσωπική επιλογή, αλλά πρέπει να είναι προσωπική επιλογή μετά από πληροφόρηση. Και το προφίλ κινδύνου του καθενός είναι διαφορετικό. Είναι σαν να συζητάμε για το αν θα πρέπει ένας καπνιστής γιατρός να συστήσει στον ασθενή του να κόψει το κάπνισμα. Μάλιστα. Προφανώς και πρέπει να το συστήσει, διότι το ότι κάνει και εκείνος λάθος και καπνίζει είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο. Και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή καπνίζει ο γιατρός θα πρέπει να καπνίζει και ο ασθενής. Λάθη είναι και τα δύο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εδώ, επειδή έχουμε μια νόση η οποία δεν έχει οριζόντιο κίνδυνο, δηλαδή τον ίδιο κίνδυνο για όλους, είναι και διαφορετικές πιθανώς οι αποφάσεις. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε, ναι, πέρα από το τι θα κάνει ο γιατρός, τι θα κάνει ο διπλανός μας ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς μας. Διότι πρέπει να κοιτάμε τον κίνδυνο και το όλο το προφίλ έτσι κινδύνου ατομικά για τον καθένα. Ιδάλλως κινδυνεύουμε άτομα τα οποία έχουν πραγματικά σοβαρή ανάγκη το εμβόλιο να μην το κάνουν, διότι παρασύρθηκαν και καλοπροαίρετα ακόμα. Δεν μιλάω για κακοπροαίρετα, έτσι να παρασυρθούν κακοπροαίρετα. Παρασύρθηκαν από το τι θα κάνει κάποιος άλλος που ίσως δεν το έχει τόσο πολύ ανάγκη. Μάλιστα. Με τον προσωπικό μας γιατρό τα συζητάμε αυτά. Ενημερωνόμαστε για αυτά που ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Η συνένεση που δίνουμε δεν είναι κάτι ανησυχητικό, γιατί ακούω και πάρα πολλούς οι οποίοι ανησυχούν ακούγοντας για έγγραφη συνένεση. Ναι. Είναι σωστό βιοειθικά και επιστημονικά που συμβαίνει. Βασίζεται και στο γεγονός ότι έχουμε κάποιες αβεβαιότητες, ακόμα και στην αποτελεσματικότητα να ξέρετε έχουμε αβεβαιότητες. Δηλαδή δεν ξέρουμε για παράδειγμα αν ο εμβολιασμένος μεταφέρει τον ιό ως φορέας και αν μπορεί να το μεταδώσει εφόσον έρθει σε επαφή με αυτό. Όντως. Αυτά ξέρετε προκύπτουν. Διότι και γι' αυτό θα διατηρήσουμε μάσκα, αποστάσεις, πλήσιμο καλά των χεριών και απολυμάνσεις και μετά το εμβόλιο. Βασικά ζητήματα δημόσιας υγείας θα πρέπει να τα κρατήσουμε. Ναι. Πρέπει όμως να σταματήσει το καταστροφικό του πράγματος, καταστροφικό για όλες τις κοινωνικές ομάδες, ακόμα και για εκείνες που δεν χρειάζονται καμία προστασία από τα μέτρα. Δηλαδή, σκεφτείτε το παράδειγμα των παιδιών, είναι η πιο ακραία περίπτωση και είναι και μοναδική, τουλάχιστον όσο ζω εγώ δεν τη θυμάμαι, όπου έχουμε παραμελήσει τελείως τα παιδιά και τα παιδιά είναι το κατεξοχήν αρνητικό πρόσημο στη δημόσια υγεία, όχι για τον ιό, για αυτά που κάνουμε, ξέρετε. Διότι τα παιδιά δεν έχουν καμία προστασία να λάβουν από τα μέτρα, διότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα τον ιό. Τα περισσότερα είναι είτε ασυμπτωματικά είτε κάνουν πάρα πολύ ήπια νόσο τύπου ενός κυρολογήματος που παθαίνουν 4-8 το χρόνο τα παιδιά, χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Και από την άλλη, όλα τα μέτρα που παίρνουμε και είναι τόσο το κλείσιμο των σχολείων, όσο και περιορισμοί που εμποδίζουν την κοινωνικότητα των παιδιών, εμποδίζουν την άθληση, την άσκηση των παιδιών. Τις σχέσεις των παιδιών, γιατί τα παιδιά, κύριε Θαρσαλία, δεν έχασαν ένα χρόνο από τη ζωή τους. Έχασαν ένα χρόνο από τα νιάτα τους. Και είναι ακόμα πιο τραγικό. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, ειδικά για τα παιδιά του Δημοτικού. Είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει, παρόλο που δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το αντιλαμβανόμαστε. Και ειλικρινά απορώ που συνεχίζει αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να επικαλούμαστε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όπως για παράδειγμα ότι η κινητικότητα των γονέων να πάνε τα παιδιά στο σχολείο λέει αυξάνει τη διασπορά. Θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει ακόμα και αν αυξάνει τη διασπορά. Αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτή είναι η βασική αρχή σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Η βασική αρχή που έχουμε πάντα εκτός από τώρα όλο αυτό το διάστημα για όταν κάνουμε παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία είναι η εξής. Αν τα δυνητικά ωφέλη που θα μας προσφέρει μια παρέμβαση για το χ πράγμα για το οποίο κάνουμε την παρέμβαση, για το χ πρόβλημα, είναι περισσότερα από τις βλάβες που προκαλεί η ίδια η παρέμβαση. Βέβαια. Είτε αφορά το συγκεκριμένο θέμα, είτε αφορά άλλα θέματα. Και κάποια στιγμή πρέπει να μετρηθούν και αυτά. Θα πρέπει οι ακροατές σας και οι επιστήμονες, δυστυχώς, γιατί οι επιστήμονες πρέπει να το ξέρουν, να γνωρίζουν ότι η υγεία δεν είναι το κυνήγι μιας νόσου, είτε αφορά σοβαρή νόσο, είτε αφορά θανάτους από την νόσο. Ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 1948, όχι σήμερα,
για την υγεία είναι ότι η υγεία είναι η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Μάλιστα. Και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Αυτός είναι ο ορισμός της υγείας. Εσείς βλέπετε κάποιο μέτρο σήμερα που προάγει την υγεία? Όχι. Κυνηγάει την νόσο, που είναι ένας θεμητός στόχος, εις βάρος της υγείας, του πληθυσμού και της ατομικής, και δεν έχει μετρηθεί ακόμα, και αυτό είναι, ξέρετε, που προκαλεί ακόμα και τρόμο, δεν έχει μετρηθεί ακόμα αν το τελικό αποτέλεσμα είναι όφελος ή όχι. Μάλιστα. Διότι αν πούμε ότι έχουμε προλάβει και τους θανάτους, έγινε στο πρώτο κύμα, αποδείχθηκε ότι το πληρώσαμε στο δεύτερο. Και τελικά δεν προλάβαμε τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε και μια τεράστια δυσκολία να μειωθούν οι θάνατοι, παρόλο που κοντεύουμε, υπάρχουν περιοχές, ξέρετε, η Κοζάνη για παράδειγμα. Ναι. Είναι σχεδόν 2,5 μήνες σε lockdown. Και πριν από 10 μέρες ακούγαμε για lockdown στην Κοζάνη, λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές. 16 Οκτωβρίου είχε μπει η περιοχή σε lockdown. Και εμείς μια εβδομάδα μετά. Στα μέσα Δεκεμβρίου είχαν ακόμα περισσότερα κρούσματα καθημερινά από ό,τι είχαν όταν μπήκαν στην αρχή της 16 Οκτωβρίου. Αυτό δείχνει τα μέτρα δεν δουλεύουν, ξέρετε. Και μια και ο θάνατος έτσι κι αλλιώς είναι ένα σκληρό πράγμα, όπως και να το δει κανείς, ειδικά όμως στους θανάτους με ή από κορονοϊό, εδώ ακόμη και οι κηδείες που μας στέλνουν και οι συνάδελφοί σας εδώ από το νοσοκομείο, βλέπω διάφορα μηνύματα και τα χαιρετίσματά τους, γίνονται με το πρωτόκολλο έμπολα. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί καν να δει τους ανθρώπους σφραγισμένα φέρετρα και τα λοιπά για να τους αποχαιρετήσουν. Είναι ντροπή, είναι προσβολή για τον νεκρό, προσβολή για τους συγγενείς, προσβολή στις θρησκευτικές όλων των θρησκειών, ούτε όχι μόνο της Ορθοδοξίας, ναι, όλων των θρησκειών, και προσβολή στις προσωπικές πεποιθήσεις των συγγενών. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικά απαράδεκτο, είναι ο ακριβής ορισμός της αυθαιρεσίας, δεν γίνεται τίποτα για να αλλάξει, και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν μιλάει κανένας, ούτε καν οι αρχές που τους αφορά το ζήτημα, όπως για παράδειγμα η Εκκλησία, την οποία έχουν ενημερώσει προσωπικά πριν βγάλω το θέμα δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει εμένα η προβολή δημόσια. Εγώ τους είχα ενημερώσει και τους είχα πει μάλιστα να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό μας λένε, ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα και γι' αυτό σας το ρωτάνε ειδικά. Ναι, δεν με ενδιαφέρει η προσωπική προβολή. Εγώ τα έδωσα εκεί που έπρεπε να τα δώσω πριν τα βγάλω δημόσια στα μέσα ενημέρωσης, και με το ελεύθερο να τα χρησιμοποιήσουν και πριν τα βγάλω δημόσια. Δεν είχα ούτε δέσμευση ούτε τίποτα. Και το ζήτημα και αυτό που απασχολεί είναι ότι και έχουν υποστεί χιλιάδες άνθρωποι μη αναστρέψιμη βλάβη, διότι δεν μπορείς να ξαναχαιρετήσεις τον νεκρό συγγενή σου. Και συνεχίζεται αυτό και σήμερα. Συνεχίζεται και σήμερα επειδή κάποιοι κρύβονται, έχοντας πάρει αυθαίρετες αποφάσεις, και είναι αυθαίρετοι διότι είναι καθυπέρβαση και των εθνικών οδηγιών του ΕΟΔΗ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και των οδηγιών που έχει και το Αμερικανικό ακόμα Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Δεν μπορεί όλοι να είναι ανεύθυνοι και να μην τους ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, και να ενδιαφέρει η δημόσια υγεία μόνο τον έναν που πήρε μια αυθαίρετη απόφαση. Δεν έχουμε ακούσει καμία δικαιολογία ακόμα για την απόφαση, και προσέξτε, δικαιολογία δεν είναι ότι εγώ θεώρησα και έκρινα ότι είναι καλύτερο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι αυθαιρεσία, δεν είναι δικαιολογία. Δικαιολογία είναι, αποδεκτή είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, ότι αυτό που συστήνουν και ο ΕΟΔΗ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και όλοι οι άλλοι δεν είναι το ορθό, και το ορθό είναι αυτό το οποίο πήρα εγώ. Εγώ θεωρώ ότι τέτοια δικαιολογία και τέτοια τεκμηρίωση δεν θα υπάρξει, μακάρι να υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, είναι μια αυθαιρεσία, ναι, η οποία εγείρει και νομικά ζητήματα για την βλάβη που υπέστησαν οι προηγούμενοι, όσοι είχαν θανόντες από COVID, και δημιουργεί και ζητήματα για όσους συνεχίζεται και συμβαίνει αυτό και σήμερα. Και δεν σταματάει αυτό που κάνει. Με ειδικούς χώρους ταφής, COVID, με πιο βαθύ λάκκο, ναι, με αντρεχιαστικά 10 χρόνια ταφή, 10 χρόνια ταφή, ναι, 10 χρόνια ταφή, ναι, απαράδεκτα, ουδε μία τεκμηρίωση, ουδε μία δικαιολογία επιστημονική υπάρχει για όλα αυτά. Ουδε μία, είναι μια απόφαση που βρήκαμε τελικά ψάχνοντας το δέδαλο της γραφειοκρατίας,
είναι μία πρόταση που πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, αφαίρετα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και καθ' υπέρβαση και των εθνικών και των ευρωπαϊκών εκθέσεων και οδηγιών για την τέλεση κηδείας, η οποία, ξέρετε, σέβονται ακόμα και πιο έτσι προχωρημένα πεποιθήσεις άλλων θρησκειών, όπως για παράδειγμα την ανάγκη να περιποιείται το σώμα του νεκρού η οικογένεια, το οποίο το έχει η εβραϊκή θρησκεία. Και όμως και οι εθνικές μας οδηγίες αποδέχονται ότι αυτό μπορεί να συμβεί και απλά αναφέρουν τα μέτρα προστασίας, δηλαδή μάσκα, γάντια, ποδιά, που χρειάζεται για να κάνουν ακόμα και αυτό. Να περιποιηθεί η οικογένεια των θανόντα, το σώμα του θανόντος. Που εδώ εμείς σφραγίζεται το φέρετρο εντός του νοσοκομείου. Με σακούλες, διπλές. Ναι, ναι. Και όλα αυτά που κάνουν και οι Δήμοι, δηλαδή τάφη αλλού, πιο βαθύ τάφη που λέει, που είπατε, η ταφή για 10 χρόνια, το άκουγα και εγώ από τα μέσα και είναι πανελλαδικό το φαινόμενο, δεν έχουν καμία λογική, δεν έχουν καμία τεκμηρίωση, ούτε επιστημονική λογική, και θα πρέπει επιτέλους να μας απαντήσουν ποιοι έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις και να καταλάβουμε αν είναι αυθαίρετες οι αποφάσεις. Γιατί στερούν τον κόσμο ακόμη και σε αυτό, δηλαδή να θάψουν όπως πρέπει τον άνθρωπό τους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο πραγματικά. Και συνεχίζει, ξέρετε, έτσι. Συνεχίζει και σήμερα να γίνεται αυτό. Τώρα, κύριε Φαρσαλίνε, πάμε στην άλλη μεγάλη κατηγορία των ερωτημάτων. Μετά το να το κάνω ή να μην το κάνω, που είναι βεβαίως η πρώτη μεγάλη κατηγορία, πάμε στα πιο εξειδικευμένα πράγματα για το τι είδος τεχνολογία είναι αυτή. Και φαντάζομαι ότι και εκεί ίσως είναι η επιφυλακτικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή το άγνωστο, το mRNA, όπως ονομάζεται αυτή η νέα τεχνολογία, και κυρίως, όπως θα έχετε ακούσει χιλιάδες μάλλον φορές, εάν αυτή η τεχνολογία παρεμβαίνει στο DNA. Αν δηλαδή κάνοντας αυτό το εμβόλιο, σε λίγο δεν θα είμαστε με ανθρώπινο DNA, αλλά με κάποιο άλλο DNA που θέλουν κάποιοι σε αυτόν τον πλανήτη. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, ότι δεν είναι γενετική θεραπεία ή γονιδιακή παρέμβαση. Ο ορισμός της γονιδιακής θεραπείας στην Ευρώπη είναι οτιδήποτε τροποποιεί, ρυθμίζει, προσθέτει, αφαιρεί ή αλλάζει το ανθρώπινο γονιδίωμα. Τα εμβόλια mRNA δεν έχουν σκοπό να τροποποιήσουν ούτε αλλάζουν το ανθρώπινο γονιδίωμα. Δίνουν μια πληροφορία στο κύτταρο. Μπορείτε να αυτό παράξει... σας θέλω. Κύριε Μασαρτζηλέ, ακριβώς αυτό, κύριε Φαρσαλίνε, τώρα να εξηγήσουμε. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, με όσο πιο απλά λόγια, για να το καταλάβουμε όλοι. Ναι. Είναι λοιπόν μια γενετική πληροφορία που δίνεται στο κύτταρο, όχι για να αλλάξει το γονιδίωμά μας, αλλά για να παράξει μια πρωτεΐνη, παράγει αυτό που λέμε την ακίδα του ιού, το άκρο το οποίο προσκολάται στα κύτταρά μας και μπαίνει και πολλαπλασιάζεται. Το οποίο βγαίνει από το κύτταρο στη συνέχεια και αυτό οδηγεί σε παραγωγή αντισωμάτων. Αναγνωρίζει το ξένο σώμα από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μάλιστα. Και οδηγεί σε παραγωγή αντισωμάτων. Δεν αλλάζει το γενετικό μας υλικό, δεν έχει φτιαχτεί για να αλλάξει το γενετικό μας υλικό, δεν είναι γονιδιακή θεραπεία υπό την έννοια της παρέμβασης στο ανθρώπινο γονιδίωμα, είναι μια θεραπεία γενετική. Δίνει εντολή για να παραχθούν όπλα να πολεμήσουν τον ιό. Δίνει εντολή στο κύτταρο να παράγει την πρωτεΐνη του ιού, η οποία θα αναγνωριστεί από το νοσοποιητικό μας σύστημα ως ξένη και θα οδηγεί σε παραγωγή αντισωμάτων. Δεν δημιουργεί μόνιμες μεταβολές, καμία μεταβολή δηλαδή, στο DNA. Γενετικό υλικό του κυτάρου μας, στο DNA, στο ανθρώπινο. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι μια νέα τεχνολογία, και εννοώ νέα ως προς το ότι είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει έγκριση για χρήση στον πληθυσμό ένα εμβόλιο αυτής της τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι γνωστή από το 1990. Έχει μελετηθεί και στο παρελθόν σε εμβόλια και για άλλα νοσήματα, κυρίως για καρκίνους. Λένε ότι αυτό θα οδηγήσει και σε, να εκλείψουν και άλλες ασθένειες, όπως ο καρκίνος, αυτή η μέθοδος. Ακριβώς. Έχει δοκιμαστεί κιόλας. Το πρόβλημα που συνέβαινε μέχρι τώρα ήταν ότι το μόριο αυτό το mRNA είναι πάρα πολύ ασταθές και αμέσως αποδομείται και δεν έβρισκαν το σωστό τρόπο να μπει μέσα στο κύτταρο και να παραμείνει και να παράξει την πρωτεΐνη που θέλαμε κάθε φορά. Επίσης δημιουργούσε πάρα πολύ έντονη φλεγμονή τοπικά, δημιουργούσε μια αντίδραση που ήταν υπερβολική, και γι' αυτό δεν είχαμε φτάσει στο σημείο
να έχουμε κάποιο εμβόλιο διαθέσιμο για όλο τον πληθυσμό, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζαμε κάποια πανδημία που θα οδηγούσε σε επένδυση τεραστίων ποσών χρημάτων για να γίνει, να προχωρήσει η έρευνα πιο γρήγορα. Όμως είναι πράγματι μια νέα τεχνολογία. Υπάρχουν κάποιες, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά λογικά επιφυλακτικοί, όχι αυτά που ακούμε, τα σενάρια τα οποία αγγίζουν πολλές φορές την επιστημονική φαντασία. Το τσιπάκι εννοείται. Τα τσιπάκια, ότι είναι γονιδιακή παρέμβαση, ότι αλλάζει το DNA μας κτλ. Αυτά δεν έχουν τεκμηριωθεί από πουθενά, ούτε είναι σκοπός αυτός των εμβολίων αυτών. Δεν είναι να αλλάξουν το γονιδίωμα. Είναι ξεκάθαρο. Και ο μηχανισμός δράσης είναι τελείως διαφορετικός. Από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών και κυρίως της παρακολούθησης της φάσης 3 μελέτης. Και γι' αυτό είναι προαιρετικό και χρειάζεται και η. Και γι' αυτό χρειάζεται και η υπογραφή. Μας ρωτάνε επίσης παρεπιπτόντως, αν μπορείτε να μας πείτε ποια εμβόλια θα έχουν αυτήν την τεχνολογία mRNA και ποια δεν θα την έχουν. Γιατί θα υπάρξουν και εμβόλια τα οποία θα βγουν με την παραδοσιακή λογική των εμβολίων. Αυτό ήταν λοιπόν και το επόμενο μου ζήτημα που θα έθετα, ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν πείθονται από όλα αυτά, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα έρθουν και πολλά εμβόλια τα οποία δεν έχουν αυτή την τεχνολογία. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να διαλέξουν όμως, κύριε Φαρσέλη. Δεν ξέρω αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί. Ξέρετε, εγώ καταλαβαίνω τις αρχές ότι έχουν κάνει κάποιες παραγγελίες, δεν μπορούν να αποδεχθούν το ενδεχόμενο κάποιοι να διαλέγουν μόνο τα παλιά, διότι τι θα κάνουμε με τα άλλα. Αλλά ή ακόμη και την εταιρεία, από εταιρεία σε εταιρεία, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτή. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά, τα περισσότερα δηλαδή εμβόλια που αναμένουμε είναι άλλες τεχνολογίες, παλαιότερες τεχνολογίες. Δηλαδή και της AstraZeneca, αυτό το πρώτο που ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα που ήταν στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι παλαιότερες τεχνολογίες. Mm-hmm. Το Sputnik που θα ακούν πολύ, το ρώσικο εμβόλιο, είναι παλαιότερες τεχνολογίες. Υπάρχουν και από την Κίνα εμβόλια τα οποία είναι παλαιότερες τεχνολογίες. Τα δύο αυτά που έχουν λάβει έγκριση τώρα είναι τα εμβόλια νεότερες τεχνολογίες. Και να ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι και το εμβόλιο αυτό το οποίο έχουμε εμείς σήμερα στην Ελλάδα, το πρώτο που πήρε έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν θα του έδινε κανένας καμία σημασία αν είχαμε τα άλλα διαθέσιμα. Όχι για λόγους ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή τεχνολογίας, αλλά διότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση, η λογιστική του εμβολίου. Δηλαδή, αυτή η μείον 75, το ότι χρειάζεται τόση οργάνωση εμβολιαστικών κέντρων, μεταφορά, ειδικά στη υγεία, μεταφορά, είναι τεράστιο πρόβλημα. Περισμένες μέρες για να το κάνεις μετά την απόψυξή του. Είναι όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πρόβλημα αν χρειαστεί και συνεχόμενα να το κάνεις, διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα προσφέρει μακροχρόνια ανοσία. Το ερώτημα είναι πόσο καιρό θα μας προσφέρει ανοσία. Αν είναι κοντά στους 10 μήνες, άντε 12, 8, κάτι θα είναι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτός είναι άλλος ένας λόγος που δεν λύνει το πρόβλημα. Αλλά σκεφτείτε να επαναλαμβάνεις όλη αυτή τη διαδικασία συνέχεια. Είναι μη βιώσιμο αυτό. Αν είχαμε κάτι άλλο, πιστεύω ότι κανένας δεν θα δίνει σημασία σε ένα εμβόλιο που έχει τόσα προβλήματα διαχείρισής του και χορήγησης στον πληθυσμό. Το άλλο είναι το φάρμακο, ας πούμε. Το φάρμακο είναι... Γιατί εδώ η άλλη μεγάλη κατηγορία ερωτημάτων, κύριε Φαρσαλινέ, είναι εντάξει, το εμβόλιο να το συζητήσουμε κτλ. Το φάρμακο πού είναι σε όλα αυτά? Και γιατί δεν γίνεται τόσο συζήτηση για φάρμακο, αλλά μόνο για εμβόλια? Εδώ είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα και ερωτήματα τα οποία έχω και εγώ, όπως τα θέτετε και εσείς και οι ακροατές σας. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει αντίδραση. Με λυπή αντίδραση και από επιστήμονες με ψεύτο επιχειρήματα, διότι αυτό ακριβώς είναι. Όταν επικαλούμε στο επιχείρημα ότι δεν έχουν λάβει έγκριση, έχουν λάβει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης της ΕΠΑ, αυτό δεν είναι επιχείρημα, γιατί και τα εμβόλια που κυκλοφορούν και εδώ, άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης έχουν πάρει στη ΣΥΠΑ, δεν έχουν πάρει έγκριση. Δεν είναι επιχείρημα επίσης ότι είναι ένα φάρμακο μόνο για τον ιό, διότι όποιος ξέρει τι είναι μονοκλονικό αντίσωμα, γνωρίζει ότι έχει έναν και μοναδικό στόχο. Δηλαδή το φτιάχνει συγκεκριμένα για έναν ιό. Θα το φτιάξει συγκεκριμένα για έναν παράγοντα που θες να στοχεύσεις. Δεν φτιάχνεται για κάτι άλλο, ότι μπορεί να έχει εφαρμογή σε κάτι άλλο. Υπήρξαν και υπάρχουν δυστυχώς ψεύτε επιχειρήματα. Τρανή απόδειξη είναι ψεύτε επιχειρήματα, όπως σε διάφορα διαδικαστικά που επικαλέστηκαν, είναι ότι χθες η Ουγγαρία έδωσε έγκριση στη χώρα της σε ένα από τα δύο μονοκλονικά αντισώματα. Μάλιστα.
παρόλο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει δώσει και παρόλο που και καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει δώσει, αλλά στην Αμερική και στον Καναδά κυκλοφορούν. Είναι το φάρμακο του Τραμπ, ας πούμε, αυτό που λέτε είναι το φάρμακο αυτό, του Τραμπ. Αυτό ακριβώς, ναι. Το φάρμακο από την εταιρεία του Καστοριανού Γιανκόπουλου. Δεν έδωσε σε αυτό έγκριση και αυτό έχει ζητήματα ακόμα παραγωγής περισσότερο, δηλαδή η χώρα, η εταιρεία αυτή δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα, δεν έχει εργοστάσια, έχει κάνει συνεργασία με άλλη χώρα για να το παράξει. Στην Ουγγαρία έδωσαν έγκριση στο άλλο μονοκλονικό, αλλά πιστεύω ότι θα δώσουν και στο δεύτερο, αυτό που αναφέρατε. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή αποτελεσματικότητας ή ασφάλειας που προκρίνεται το ένα έναντι του άλλου. Όμως η Ουγγαρία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει τις ίδιες υποτίθεται, τα ίδια υποτίθεται νομικά κολλήματα με εμάς, έδωσε άδεια, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα να δίναμε κι εμείς. Άρα τα επιχειρήματα που ακούγαμε από τις αρχές, ότι επειδή δεν έχει δώσει ο αίμα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ένδειξη, δεν μπορούμε κι εμείς, προφανώς δεν ισχύουν. Εκ του αποτελέσματος δηλαδή και εκ του γεγονότος ότι μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε άδεια. Όμως το φάρμακο είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω στις αντιδράσεις. Και αρκετά ακριβό λένε. Και αρκετά και σε ηθικό επίπεδο. Προσέξτε όμως. Ναι, θα σας τα πω όλα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω στις αντιδράσεις ακόμα και σε ηθικό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι οι αντιδράσεις αυτές έχουν και σοβαρό ηθικό ζήτημα. Είναι το εξής. Το φάρμακο αφορά ασθενή. Ασθενή που έχουμε και σήμερα και τον επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τον επόμενο μήνα και τους επόμενους πολλούς μήνες. Να μην πω και χρόνια, θα πω προς το παρόν μήνες που είναι το απολύτως βέβαιο ότι θα έχουμε. Το φάρμακο κάνει για τον ασθενή, το εμβόλιο είναι για τον υγιή. Δηλαδή, αν κάποιος νοσήσει σήμερα, έτσι, δηλαδή προσβληθεί από τον ιό, και στην τσέπη να έχει το εμβόλιο που δεν το έχει, δεν έχει νόημα και δεν πρέπει και δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν του προσφέρει τίποτα. Το φάρμακο θα του προσφέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν επιστήμονες να συζητάνε με μια ευκολία για μη πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακο. Επίσης, να ξεκαθαρίσω το εξής. Είναι υποψιάζεται ο κόσμος ότι το φάρμακο είναι για πολύ λίγους και σε αυτή τη χώρα και όχι για όλους. Ακούστε, το φάρμακο είναι δεδομένο ότι είναι για πολύ λίγους, διότι η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης που έχει πάρει στη ΣΥΠΑ αφορά τα πρώτα στάδια, δηλαδή όταν έχεις ήπια και μέτρια νόσο και τις πρώτες μέρες, έτσι πρέπει να δίνεται, για άτομα που έχουν υψηλό κίνδυνο να κάνουν σοβαρή νόσο COVID. Δηλαδή, για παράδειγμα, για έναν ηλικίας άνω των 55 ετών που έχει ένα ιστορικό εμφράγματος στο παρελθόν. Για ένα άτομο άνω των 65 ετών και ας είναι και υγιής, είναι και αυτός παράγοντας κινδύνου. Για έναν άνθρωπο με νοσογόνο παχυσαρκία, πολύ παχύσαρκο δηλαδή, ανεξαρτήτου ηλικίας, ακόμα και 40 ετών να είναι και 30, είναι παράγοντας κινδύνου. Είναι μέσα στις ενδείξεις να λάβει στα αρχικά στάδια αυτό το φάρμακο για να μην καταλήξει να χρειάζεται νοσοκομιακή φροντίδα και μεθ κτλ. Αυτό είναι η πραγματικότητα και μπορεί το φάρμακο να είναι ακριβό, αλλά επειδή θα χρειαστεί μερικές χιλιάδες δόσεις, δηλαδή 1000 ευρώ κοστίζει η δόση, μία φορά το παίρνεις, δηλαδή μία δόση συνολικά παίρνεις και θα χρειαστεί μερικές χιλιάδες. Το εμβόλιο που είναι πράγματι πολύ φτηνότερο, η δουλειά που κάνει, θα την κάνει όταν εμβολιαστεί μαζικά ο πληθυσμός, που αν το πολλαπλασιάζεις λοιπόν με τα εκατομμύρια, 10-15 εκατομμύρια δόσεις που χρειαζόμαστε, αν μιλάμε για πολλαπλάσιο κόστος, αλλά και για άλλη δουλειά. Είναι δηλαδή δύο πράγματα, τα οποία είναι παράλληλοι δρόμοι, που πρέπει να τους πάρουμε ταυτόχρονα και καταλήγουν σε διαφορετικό σημείο. Ο ένας καταλήγει στον ασθενή, που το χρειάζεται το φάρμακο, το άλλο καταλήγει στον υγιή ως προληπτική παρέμβαση για να μην νοσήσει. Άρα λοιπόν, δεν αποκλείει το ένα το άλλο, δεν είναι ανταγωνιστικό το ένα στο άλλο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επικαλούμαστε το οποιοδήποτε εμβόλιο για το αν θα φέρουμε φάρμακα ή όχι. Απόδειξη δε ότι η επιστήμη δεν ασχολείται με αυτό το ψευτοδίλημα είναι το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες στην Αγγλία ξεκίνησε μελέτη με αντισώματα τα οποία δεν θα έχουν άμεση μόνο και οξία δράση, αλλά θα έχουν διάρκεια 6 ως 12 μήνες, δηλαδή θα μπορεί να τα πάρει προληπτικά κάποιος και να είναι καλυμμένος από τον ιό για 6 ως 12 μήνες με αυτά.
με δύο χορηγήσεις μόνο. Παράδειγμα, ένας ανοσοκατασταλμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ένδειξη να πάρει το εμβόλιο και δεν έχει μελετηθεί το εμβόλιο στους ανοσοκατασταλμένους, θα μπορεί να πάρει αυτό το έτοιμο αντίσωμα, όχι μόνο αυτά που έχουμε ήδη τώρα σε περίπτωση που προσβληθεί, που είναι ένδειξη να το πάρει, αλλά να το πάρει, να πάρει το μακράς διάρκειας δράσης και να έχει ουσιαστικά ένα έτοιμο εμβόλιο με άμεση χρήση, διότι αυτό που ουσιαστικά κάνουν αυτά τα φάρμακα που ελπίζουμε και θα δούμε τις μελέτες αν θα αποδειχθούν αποτελεσματικά, είναι ότι σου προσφέρουν τα αντισώματα που κάνει το εμβόλιο, θα προσφέρουν έτοιμα, να τα πάρεις και να έχεις ανοσία περίπου όσο θα έχεις και με το εμβόλιο στην πραγματικότητα, εφόσον ισχύουν αυτά που λένε και εφόσον αποδειχθούν στην πράξη. Αυτό θα συμβαίνει. Βέβαια αυτό θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δεν θα μπορεί να γίνει για όλους, αλλά θα αφορά άτομα που είτε δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, είτε δεν έχουν μειωμένη απόκριση στο εμβόλιο, όπως παράδειγμα είναι νοσοκατασταλμένοι, που ξέρουμε ότι σε όλα τα εμβόλια έχουν μειωμένη ανοσολογική απάντηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα του φαρμάκου προχωράει και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συζητάμε για το ψευτοδήλημα εμβόλιο ή φάρμακο, διότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, διότι το εμβόλιο δεν προσφέρει τίποτα στον νοσούντα και διότι θα έχουμε ασθενείς και αύριο και τους επόμενους μήνες και ίσως και τα επόμενα χρόνια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φαλσαλίνη. Έχουμε πολλά μηνύματα επίσης. Να πεις ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό. Κανονικά λέει άλλο μήνυμα. Κάθε εβδομάδα πρέπει να έχετε τον κύριο Φαλσαλίνο. Άλλος ακροατής μας λέει εδώ ότι καλό θα ήταν μια μέρα να είναι να κάνουμε μόνο εμείς ερωτήσεις στον κύριο Φαλσαλίνο. Πολύ, πολύ ευχαριστώ. Για πολλά ζητήματα και πέρα του εμβολίου εννοούν οι φίλοι. Σήμερα όμως ήταν μια πολύ ειδικότερη, θα λέγαμε, κατάσταση λόγω της, της ιστορικής τη χαρακτήρισαν μέρα της χθεσινής, κύριε Φαλσαλίνη. Πιστεύετε δικαίως? Βεβαίως και έχουμε προσδοκίες μεγάλες, ναι. Αλλά κάθε συντεταγμένη πολιτεία που έχει ευθύνη και οι επιστημονικές αρχές οφείλουμε να σχεδιάζουμε με βάση κάθε πιθανό ή λιγότερο πιθανό σενάριο. Και επειδή σας είπα ότι η επιτυχία από την καταστροφή είναι μια μετάλλαξη δρόμος, mm-hmm. και επειδή η μετάλλαξη είναι μια φυσική διαδικασία που δεν μπορούμε να την προλάβουμε ή να την αποτρέψουμε, αν είναι να συμβεί θα συμβεί και μπορεί να συμβεί, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να έχουμε έτοιμο σχέδιο για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ακόμα και αν δεν είναι πολύ πιθανό να συμβεί, και όχι να πηγαίνουμε με βάση έναν εφησυχασμό ότι θα γίνουν όλα όπως τα θέλουμε, όπως τα περιμένουμε και όπως τα σχεδιάζουμε, διότι θα θυμίσω, το Μάιο το ίδιο πανηγυρικό κλίμα είχαμε. Και είδατε τι έγινε το Σεπτέμβριο. Τώρα, το Μάιο βέβαια, θα συγχάσουμε, μάλιστα, και θα πάμε. Το Μάιο βέβαια ήταν βέβαιο τι θα συνέβαινε στο δεύτερο κύμα. Δεν περίμενα και εγώ τόση καταστροφή, αλλά ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχε δεύτερο κύμα. Ήταν τελείως αδικαιολόγητο εκείνο το πανηγυρικό κλίμα. Τώρα που ίσως έχουμε περισσότερη δικαιολογία να το έχουμε, πάλι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει επιτέλους να βρούμε τρόπο να διαχειριστούμε την πανδημία χωρίς να έχουμε κλειδώσει όλο τον πληθυσμό μέσα, το οποίο καταστρέφει την υγεία του πληθυσμού, ακόμα και εκείνων που δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο όφελος από τα μέτρα ως προς την προστασία από τον ιό. Έρχεται και τα παιδιά. Έρχεται και ένα τελευταίο μήνυμα. Ποιος και γιατί έφτιαξε αυτή την αρρώστια, θα σκάσω, λέει το μήνυμα. Δεν έχει φτιάξει κανένα στην αρρώστια. Να ξέρετε ότι επειδή ακούγονται πολλά, να σου το πω, ναι. Ότι έχει φτιαχτεί στο εργαστήριο ο ιός κτλ. Καταρχάς, κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι δεν έχει φτιαχτεί στο εργαστήριο. Διότι εργαστηριακούς ιούς φτιάχνουμε. Τροποποιούμε άλλους ιούς και τους φτιάχνουμε για πάρα πολλούς λόγους. Και τα εμβόλια που θα έρθουν της συμβατικής τεχνολογίας είναι μια τροποποίηση ιών που βάζουν στην επιφάνειά τους την ακίδα του κορονοϊού. Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί ένας ιός τεχνητός του εργαστηρίου, να μεταδίδεται όπως θέλουμε, να σκοτώνει όπως θέλουμε, να κάνει και όσους θέλουμε για να μειώσουμε την πληθυσμό της γης. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά, οπότε εξ ορισμού τα ξεχνάμε ως θεωρίες και ως ξέρετε, έτσι, σενάρια. Αποτελούν σενάρια που θα ήταν καλό να γραφτούν για κάποια ταινία ίσως, αλλά δεν ανταποκρίνονται αυτά στην πραγματικότητα. Ωραία. Οπότε να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά είναι ακραία και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού, λοιπόν, αν μπορείτε και εσείς, κύριε Φαρσαλινέ, όταν θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και στην Καστοριά, να δούμε από εκεί και, από εκεί και πέρα τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, και θα δούμε μέχρι τότε το πώς θα έχει λειτουργήσει ίσως και σε άλλα κράτη και που έχουν ξεκινήσει και νωρίτερα. Να δούμε, λοιπόν, αν και μας είπατε ένα παράδειγμα σήμερα με τη Ρωσία, θα δούμε και τότε πώς θα πάνε τα πράγματα. Με χαρά, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.